Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι συνέβη με τις τηλεοπτικές εκπομπές οι οποίες βάλανε το λουκέτο. Έτσι. Ξεκινάμε με τον Αντένα. Γιατί εκεί είχε ενδιαφέρον. Γιώργος Παπαδάκης. Έτσι. Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε υπονοούμενα λέγοντας του χρόνου άλλη στον Αντένα και άλλη αλλού. Και άλλη αλλού, για βέβαια. Για πού πήγαινε αυτό? Είναι κάποιοι συνεργάτες οι οποίοι θα αποχωρήσουν. Πάμε τον και έχουν ήδη έρθει σε επαφή με άλλο μεγάλο κανάλι για να είναι σε πάνελ και υπάρχει μια έτσι... Του φεύγουν, κινητικότητα, ναι. Για πάμε να δούμε, κύριε Παπαδάκη, πώς έκλεισε την φετινή του τηλεοπτική σεζόν. Αυτή η γυναίκα του η Αθηνά και είπε να μην γυρίσει σπίτι. Να μην γυρίσει σπίτι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία μου. Μαρία. Σε ευχαριστούμε και για την τούρτα, την βαστάς. Αυτή. Μας κρέμασε στα μανταλάκια! Να είσαστε καλά, καλό καλοκαίρι! Σας αγαπάμε και πάνω απ' όλα αγαπάμε αυτούς που κάνουν αυστηρή κριτική στην εκπομπή αυτή. Ελπίζουμε να κάνετε πιο αυστηρή την επόμενη χρονιά. Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε όπου και αν βρισκόμαστε ο καθένας. Βέβαια. Δηλαδή τώρα το καλοκαίρι των διακοπών. Αλλά και αργότερα, άλλοι στον Αντένα, άλλοι αλλού, τους ευχόμαστε καλό ταξίδι. Και έχουν την αγάπη μας και την εκτίμησή μας. Την βαθιά αγάπη και την εκτίμησή μας. Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα Ελλάδα, να είστε καλά. Καλημέρα Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει ο Γιώργος Παπαδάκης, αφήνοντας τα υπονοούμενά του. Πάμε λοιπόν να δούμε για να πιέσουμε την πρωινή ζώνη. Πάμε στο Κοινωνία Ωρα Μέγκα. Ναι, Ιορδάνης Γασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη έκαναν φινάλε, είπανε κάποια πράγματα και του χρόνου πάλι. Αυτό εκεί. Το δείγμα θα παραμείνει. Θα παραμείνει. Εκεί, σταθερό. Ναι. Στον Αντένα θα έχουμε αλλαγές. Ναι. Θα φύγουν αρκετοί από την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Από την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη υπάρχουν αλλαγές. Πάμε να δούμε Κοινωνία Ωρα Μέγκα που μένουν σταθεροί. Ναι. Εκτός από πρώτη. Άκρος ενημερωτική εκπομπή, θα έλεγα. Ευχαριστούμε το Μάνο Αθανασίου, το μοντέρ μας. Και εγώ θα ήθελα, Ιορδάνη, πιο κοντά, να ευχαριστήσω όλη την εκπομπή, αλλά πάνω απ' όλα αυτόν εδώ τον άνθρωπο που είναι δίπλα μας. Αυτός είναι ο Βασίλης ο Πελέκης που βάζει τα go-go-go. Είναι ο αρχισυντάκτης μας. Χωρίς εσένα δεν θα κάναμε πολλά πράγματα. Είπαμε, είμαστε ομάδα. Πραγματικά. Είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που κάναμε πρωταθλητή. Και εδώ βλέπετε όλα τα παιδιά της εκπομπής, όλους τους ανθρώπους που είναι και πίσω από το κοντρόλ, όλη την ημέρα που δουλεύουν. Πραγματικά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Έτσι θέλουμε, ευχαριστώντας αυτά τα παιδιά, να σας αποχαιρετήσουμε για φέτος. Εμείς από αύριο το πρωί δεν θα είμαστε, θα κάνουμε λίγες μέρες διακοπές. Προβλέπεται 22 Αυγούστου να ξεκινήσουμε, γιατί μας ρωτάτε πολύ πότε θα ξαναξεκινήσουμε. Η ενημέρωση στο Μέγκα δεν σταματά. Όπως σας είπαμε από τη Δευτέρα, ο Νικήτας με την Στέλλα θα είναι μαζί σας. Δύο αγαπητοί συνάδελφοι, οι οποίοι θα σας κρατούν συντροφιά. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μαζί περάσαμε αυτό το δύσκολο χειμώνα. Να ευχαριστήσουμε όλους. Όλους και το κοντρόλ δεν είναι όλα τα παιδιά τώρα εδώ. Και την Εύη τη Χρωστική του σκηνοθέτη μας που έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Να την έχει δώσει όλο της το είναι. Τα παιδιά στο βοηθούς κοντρόλ, ναι. Δίπλα, όλα τα παιδιά, τους μοντέρ μας. Πραγματικά και εγώ να πω καλό καλοκαίρι, επειδή ήταν μια δύσκολη χρονιά φέτος. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Και στα δύσκολα και στα εύκολα μαζί ξέρουμε να τα περνάμε όλα. Θα είμαστε μαζί με τον Ιορδάνη και του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ τη διοίκηση του σταθμού που μας υποστηρίζει. Το είπα, δεν μπορούσα να μην το πω, κύριε Παγκόσμιο. Ευχαριστούμε πολύ και τη διοίκηση του σταθμού. Ναι, δεν φεύγει Βούλγαρη, τελείωσε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνουμε, ξέρετε, και τα αστεία μας, γιατί χωρίς αστεία δεν περνάει η μέρα και δεν ξεκινάει η μέρα. Και εμείς εδώ το έχουμε αποδείξει. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Γεια σας. Παγώνει εκεί που είχε στελέχος της εκπομπής, ήτανε. Μόνιμη, δεν υπάρχει. Τι έκανε εκεί Παγώνει. Είχε πάει να μιλήσει. Έτσι. Να τους εμβολιάσει. Για το καλοκαίρι, για να φύγουν μετά. Και όχι μόνο αυτό. Και για να πει, εδώ είμαι, φοράω και τα μπλε μου, θα είμαι υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάτε. Κατεβάστε με, σας παρακαλώ, κατεβάστε. Κυριάκο, κατέβασε με στις εκλογές. Έτσι. Αυτό φωνάζει Παγώνει. Αυτό φωνάζει, το ξέρετε. Έχει πάει σε 500 γραφεία. Και λέει, πείτε του Κυριάκου, θέλω να μην υποψήφια. Δεν γίνεται να είναι οι άλλες και εγώ να μην είμαι. Έτσι, μετά τη μήνα γκάγκα, πρέπει να υπάρξει σειρά διαδοχή. Πάμε να δούμε τώρα, πάμε. Μελέτη, Ελεονόρα Μελέτη. Για να δούμε. Τέλος και η Ελεονόρα Μελέτη, για τη φετινή σεζόν, βέβαια δεν θα είναι.
όπως ήταν το πάνελ την επόμενη χρονιά. Θα γίνουν αλλαγές. Σίγουρα φεύγει η Φλωρίτα Πετρουτσέλη. Για να ακούσουμε. Πολύ ωραία χρονιά πραγματικά. Το ήξερα πέρσι, όταν, και πιο πριν από πέρσι, όταν έρνα τα χέρια με το Μέγκα, ότι θα περάσουμε μια όμορφη χρονιά και χαίρομαι πάρα πολύ που την πέρασα μαζί σας. Και είναι και 36 να αρχίσω. Α, έχουμε 5 λεπτά, εντάξει. Επειδή έχουμε 5 λεπτά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αναφέρω όλα και τα 58 ονόματα που δουλεύουν για αυτή την εκπομπή. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, όμως, όλοι ξέρουν πόσο πολύ τους ευχαριστώ και πόσο πολύ χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να συμβεί το παραμικρό. Θα θέλω να ευχαριστήσω εσάς, αγαπημένα μου πλάσματα. Και εμείς. Τον καθένα ξεχωριστά. Τον Κώστα μου που τον ήθελα τόσο πολύ, τόσα χρόνια, να κάνουμε αυτό που κάναμε ένα χρόνο τώρα. Και τα καταφέραμε και το κάναμε με πολύ μεγάλη χαρά όλη τη χρονιά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Δεν έχω να πω πολλά. Καλύτερα να μιλήσει η Φλωρίδα σήμερα περισσότερο, γιατί δυστυχώς. Εγώ δεν θέλω ούτε να συγκινηθώ, ούτε να συγκινηθεί κανείς, γιατί πραγματικά είναι μια μέρα χαράς. Τελειώνει ένας υπέροχος κύκλος και συναισθηματικός και επαγγελματικός. Εγώ κρατάω φανταστικά συναισθήματα, όμορφες στιγμές που έχουμε μοιραστεί. Κάποιος δεν σας ήξερα πολύ προσωπικά, σας έμαθα και θα σας έχω από εδώ και πέρα ως φίλους και συνεργάτες και ποιος ξέρει στο μέλλον. Αλλά δεν θα σας ξεχάσω και δεν θα με ξεφορτωθείτε έτσι εύκολα. Εδώ πέρα την κουμπάρα, εντάξει, αυτή και αν δεν την ξεφορτώναμε με τίποτα, γιατί εντάξει, όπως και να έχει, είναι κάτι παραπάνω από συνάδελφος και παραπάνω από αδελφή, θα έλεγα εγώ. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και σας εύχομαι πραγματικά ένα γαλήνιο καλοκαίρι, να ξεκουραστείτε, να αδειάσετε το μυαλό σας από όλα όσα σας απασχολούν και να γεμίσετε μπαταρίες για μια υπέροχη νέα χρονιά που είμαι σίγουρη ότι θα είναι πραγματικά μια καινούρια και μοναδική πετυχημένη χρονιά. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στο Control, δεν μπορώ να σας χαιρετήσω όλους. Νατάσα, Βασίλη, θα πω εσάς ενδεικτικά. Σας αγαπώ πολύ για όλα και ευχαριστώ. Θα φροντίσουμε να είσαι εδώ και ας μην είσαι, μην ανησυχείς. Θα βάλουμε την ελιά που είναι Θανάσης δίπλα. Θα βάλω μια γλάστρα. Έλα, Θανάση μου, η ώρα σου. Παιδιά, εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου οι αποχαιρετισμοί. Παρ' όλα αυτά, σηματοδοτούν την αρχή της αναμονής για το νέο ξεκίνημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω εγκαρδίως. Ήμουνα σίγουρος ότι θα περνάγαμε καλά, αλλά δεν ήμουνα τόσο σίγουρος ότι θα περνάγαμε τόσο καλά. Κώστα μου, απέκτησε ένα καινούριο φίλο. Σε ευχαριστώ και σένα μέσα από την καρδιά μου. Φλωριντάρα μου. Αγάπη μου. Σας αγαπώ και ευχαριστώ φυσικά όλους τους συνεργάτες. Πάνω απ' όλα σας αφήσαμε και τελευταίους. Ευχαριστούμε εσάς που μας ανοίξατε την πόρτα του σπιτιού σας, μας βάλατε μέσα στα σπίτια σας, μας χαρίσατε όμορφα πρωινά, γιατί χωρίς να το ξέρετε συμβάλλετε στο να είναι τα πρωινά μας όμορφα, στο να είναι τα πρωινά μας χαρούμενα, στο να είναι τα πρωινά μας δημιουργικά. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, για μας ήταν ένα μεγάλο στοίχημα και φεύγουμε πολύ ευχαριστημένοι και γεμάτοι από αυτή τη χρονιά. Ραντεβού το Σεπτέμβρη. Πολλά φιλιά. Πάμε τώρα, πάμε. Πού πάμε? Τώρα πάμε στα Ματίνα Τσιλή, Δήμος Βερίκιος και Happy Day. Φινάλε και για αυτούς τη φετινή σεζόν. Αφανώς συγκινημένη στα Ματίνα Τσιλή, η οποία αποκάλυψε κιόλας ότι όντως είχε προτάσεις να πάει σε άλλα κανάλια. Αλλά θα μείνει στον Αλφα. Για να ακούσουμε. Πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο μας. Τους δικούς μας ανθρώπους. Το κοινό μας. Που πίνουμε μαζί τόσα χρόνια τον καφέ, το πρωί και αυτά που λέμε, ούτε από την κοιλιά μας τα βγάζουμε, ούτε στόχο έχουν να προκαλούμε αναταράξεις. Έχουμε πολλές αναταράξεις δίπλα μας στην ίδια την κοινωνία. Έχουμε πιστούς φίλους, έχουμε πιστούς ρεπόρτερ. Εγώ θέλω όλο αυτόν τον κόσμο να τον ευχαριστήσω, όπως και όλοι μας, και καλά κάνουν και είναι μαζί μας. Γιατί θέλω να πω κάτι. Αυτή η παρέα έχει ανεβάσει το επίπεδο και το γνωστικό της πεδίο έχει διευρυνθεί. Μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις χωρίς να έχουμε κάνει κάποια προσυνεννόηση και να κινούμαστε στον ίδιο μήκος κύματος της ευπρέπειας και κυρίως του γνωστικού αντικειμένου.
και της ελευθερίας. Κάθε χρόνο λέω δεν θα συγκινηθώ φέτος, μόνο θα χαμογελάω. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι που δεν φοβόμαστε τα συναισθήματά μας, εγώ το αγαπώ αυτό που κάνω και το αγαπώ το Happy Day. Και φέτος, επειδή βρέθηκα σε ένα περίεργο σταυροδρόμι, ίσως να διαβάσατε και κάποια πράγματα και να πάρω κάποιες σημαντικές αποφάσεις, θέλω να σας πω ότι επέλεξα να μείνω εδώ. Γιατί άκουσα την καρδιά μου, γιατί αυτό που έχουμε 10 χρόνια τώρα δεν το αλλάζω με τίποτα. Αλήθεια σας το λέω. Αλήθεια. Συγκινήθηκα πάντως. Κλάψου. Δες τα Ματίνα μου, καλό μου κορίτσι. Αν δεν σου δίνει ο Άλφα ένα ωραίο και καλό συμβόλαιο. Τι θα έκανες, δεν θα μείνεις εδώ. Να μην την αλήθεια τώρα. Να πούμε ότι κέρδισε και η Σταματίνα τη μάχη της τηλεθέασης. Αυτό είναι δεδομένο. Και η Ελεονόρα Μελέτη. Δηλαδή, άμα τα δούμε, ήταν δύο εκπομπές, οι οποίες κοντραρίστηκαν γιατί είχαν το ίδιο περιεχόμενο, αλλά πήγανε πάρα πολύ καλά σε τηλεθέαση.